Καλησπέρα σας. Απόψε, πρόθεσή μου είναι να σας σοκάρω και αμέσως μετά να σας προβληματίσω. Κυρίως όμως, σκοπεύω μέσα από αυτή την εκπομπή να στείλω μέχρι τα γραφεία δύο υπουργών, του κυρίου Δημήτρη Κρεμαστινού, Υπουργού Υγείας, και του κυρίου Στέλιου Παπαθεμελή, Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, μια απίστευτη, βάρβαρη και απάνθρωπη υπόθεση. Με την ελπίδα βέβαια, την άμεση ευαισθητοποίησή τους. Κυρίες και κύριοι, μιλάμε χωρίς περιστροφές για υπόθεση εγκατάλειψης τραυματία, που τελικά πέθανε, μέσα σε ένα από τα μεγαλύτερα αθηναϊκά νοσοκομεία. Μιλάμε σίγουρα για ασέβεια και αδιαφορία προς την οικογένεια ενός νέου ανθρώπου που αφήνει την τελευταία του πνοή. Και τέλος, το κυριότερο, αποκαλύπτουμε κάτι πρωτοφανές. Μη σας τρομάξουν οι λέξεις, σκύλευση νεκρού. Με δύο λόγια ιστορία. Στις 2 Μαρτίου, ένας νέος άνθρωπος, ο Γιάννης Μπουραντάς, τραυματίζεται βαριά σε τροχαίο ατύχημα. Μεταφέρεται στο νοσοκομείο ΚΑΤ της Κηφισιάς. Εκεί πεθαίνει. Οι δικοί του αναζητούν με αγωνία τα ίχνη του για πολλές ώρες. Κανείς δεν τους ενημερώνει. Ο Γκριγκόρ Τσακιτζιάν ερεύνησε σε βάθος σε αυτή την υπόθεση. Δείτε το ρεπορτάζ που ετοίμασε και προετοιμαστείτε να θυμώσετε, όπως κι εγώ άλλωστε, με την απανθρωπιά που περιέχει. Αυτό είναι το παράπονο μου. Γιατί αν με είχαν ειδοποιήσει αμέσως και υπήρχε μια περίπτωση το παιδί μου να ζήσει, σαν να βγάλει εγώ τα δικά μου να του είχα δώσει το παιδί, να ζήσει το παιδί, να πέθανα εγώ. Το παχύδερμο κράτος για μια ακόμη φορά έκανε το θαύμα του. Στις 2 Μαρτίου στις 8 και 10 το πρωί, από ένα τροχαίο, ο 23χρονος Γιάννης Μπουραντάς έχασε τη ζωή του, όπως αναφέρει το βιβλίο εκτάκτων περιστατικών του ΚΑΤ. Κανείς όμως δεν ενδιαφέρθηκε, όπως είχε υποχρέωση να ειδοποιήσει την οικογένειά του. Οι τραγικοί γονείς, μετά από προσωπικές έρευνες 19 ώρων, εντόπισαν το παιδί του στο νεκροτομείο του νοσοκομείου. Για μια ζωή θα βασανίζονται με τη σκέψη ότι μπορεί και να το προλάβαιναν ζωντανό, έστω για λίγες στιγμές. Η αδιαφορία όμως του κράτους του στέρισε το δικαίωμα για μια ίστατη προσπάθεια ή ακόμη και του τελευταίου ασπασμού. Γι' αυτό έχω υπερτρέχει αυτή την αγωνία. Μήπως το παιδί μου υπήρχε, δεν το είχε πει στον άλλο στο κάτω. Αυτό είναι που. Τι κουράγιο το κάνω. Έχετε δηλαδή υπόνοιση ότι το παιδί σας μπορεί να μην ήταν κλινικά νεκρό την ώρα που εισήχθη στο ΚΑΤ. Δεν ξέρω. Έτσι το σκέπτομαι. Αν είχα ειδοποιηθεί όμως και είχα τρέξει αμέσως, οπωσδήποτε θα είχα πάρει κάποια άλλη απόφαση αν ήταν νεκρό το παιδί μου. Ποιος μου λέει εμένα ότι μπορεί το παιδί να το αφήσανε σε μια γωνία και σε 5-6 ώρες ζωντανό. Να τρέξω να του δώσω αίμα, να του δώσω τα ζυγότια μου, να του δώσω οτιδήποτε, να κάνω το παιδί μου καλά. Με τόσα στοιχεία που είχε απάνω του, όλα τα χαρτιά. Όλα τα χαρτιά εδώ ήταν απάνω του, ταυτότητες, διπλώματα, στοιχεία, διευθύνσεις σπιτιού, μέχρι και κλήσεις της τροχιάς που έκανε διανομές μέσα στην Αθήνα, με τα τηλέφωνα απάνω και να μην ειδοποιηθούμε καθόλου. Ένα τηλέφωνο από την ατζέντα αυτή που έχει, οποιοδήποτε θέλετε πάρτε εσείς να σας πούνε. Έχουμε 40 χρόνια εδώ πέρα, όλα αυτά τα τηλέφωνα είναι της περιοχής συγγενών μας εδώ και στο χωριό. Ή εδώ να παίρναν, ή στο χωριό να παίρναν, ή θα είχα ειδοποιηθεί αμέσως. Ένα τηλέφωνο να είχατε πάρει. Ο πρόεδρος του νοσοκομείου ΚΑΤ μας διαβεβαίωσε πως το νοσοκομείο δεν ευθύνεται για αυτή την αμέλεια. Είναι δουλειά του αρμόδιου τμήματος τροχείας και φυσιάς που βρίσκεται μέσα στο νοσοκομείο και υποχρεούται να ειδοποιήσει τους συγγενείς των θυμάτων. Στο νοσοκομείο τούτο, έπειτα από αίτησή του, αρκετά παλιά, υπάρχει εγκατεστημένο τμήμα της τροχείας, το οποίο επιλαμβάνεται όλων των τροχαίων περιστατικών. Και ειδοποιεί και το περιβάλλον, αλλά ειδοποιεί και την εισαγγελία. Έτσι, στο συγκεκριμένο περιστατικό, αφού έγιναν οι προσπάθειες του συνόλου των γιατρών του τμήματος που εφημέρευε και του υπόλοιπου προσωπικού και διαπιστώθηκε ότι δεν μπορούσε να γίνει τίποτα περισσότερο, ειδοποιήθηκε ο αρχιφύλακας υπηρεσίας, ο κύριος Παναγόπουλος, ο οποίος και όφιλε, όπως γίνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό, να ενημερώσει και το περιβάλλον του άτυχου παιδιού, αλλά και τις υπηρεσίες που έπρεπε να ενημερώσει. Στην τροχιά Κηφισιάς που απευθυνθήκαμε, ο διοικητής μας απάντησε ότι ναι, μεν είναι αρμοδιότητά τους, αλλά το όνομα του συγκεκριμένου αρχιφύλακα κ. Παναγόπουλου του είναι παντελώς άγνωστο. Χαρακτηριστικά είπε ότι τέτοιο όνομα δεν υπάρχει στην υπηρεσία του τα τελευταία 12 χρόνια. Όμως η οικογένεια Μπουραντά κατήγγειλε κάτι ακόμη. Όλα αυτά τα χαρτιά, ο γιος σας πού τα είχε? Όλα αυτά τα χαρτιά το παιδί μου τα είχε στη τσέπη του μπουφάν. Είχε ένα δερμάτινο μπουφάν, το είχε αγοράσει η γυναίκα μου και τα είχε όλα στο μπουφάν. Εκεί τα είχε. Τα πράγματα του τα πήρατε όλα πίσω?
Το μπουφάν δεν βρέθηκε. Τα άλλα πράγματα τα είχαν μαζεμένα εκεί, τα παντελόνια, τα παπούτσια, όλα τα είχαν μαζεμένα. Το μπουφάν δεν το είδαν τα παιδιά. Εν τω μεταξύ τα παιδιά ήταν εκεί. Απάνω αυτό, το μπουφάν δεν ήταν εκεί. Δηλαδή κράτησαν πράγματα του παιδιού, κράτησαν ρούχα του παιδιού. Το μπουφάν έλειπε το δερμάτινο. Έλειπε, δεν ήταν. Δεν μπορεί να έλειπε όταν πήγε προς το νοσοκομείο, αφού βρέθηκαν τα χαρτιά του. Ναι, έλειπε όταν πήραν τα παιδιά το παιδί και τα πράγματα. Άρα κάποιος το πήρε από το νοσοκομείο. Οπωσδήποτε. Δεν θα ήθελα να φτάσουμε σε υποψίες σκύλευσης νεκρών. Και δεν νομίζω ότι ο ελληνικός λαός έχει συνηθίσει σε τέτοιες συμπεριφορές. Και κομμάτι του ελληνικού λαού δουλεύει και σε αυτό το νοσοκομείο, αλλά και στο ΕΚΑΒ και γενικά σε οποιαδήποτε υπηρεσία. Πιστεύω ότι το πιο πιθανό απ' όλα είναι στο σημείο του ατυχήματος ή να είχε στηστεί το μπουφάν και να έμεινε εκεί ή να το είχε βγάλει καθώς οδηγούσε και να έμεινε εκεί. Θα μου πείτε πώς βρέθηκαν τα υπόλοιπα, τα χαρτιά και τη μαλφή που είχε. Αυτό είναι ένα στοιχείο ότι δεν μπορεί να έχει κλαπεί, γιατί αν κάποιος θέλει να κλέψει, κλέβει και τη μαλφή, όπως λέτε. Θεωρώ ότι μάλλον θα πρέπει το πιο πιθανόν απ' όλα να είχε στηστεί και να παρέμεινε στον τόπο του ατυχήματος. Γιατί αλίμονο, αν τελικά έχουμε φτάσει σε τέτοιου είδους ενέργειες, δεν είναι μόνο καταδικαστές, αλλά ερευνητές και κολάσιμες. Είμαι σίγουρος ότι αυτή η υπόθεση δεν θα κλείσει εδώ και δεν πρέπει να κλείσει. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ο χειμώνας που αποχαιρετήσαμε πριν από λίγο άφησε έντονα τα σημάδια του και μεγάλες πληγές σε ολόκληρη σχεδόν την Αττική. Περιοχές ολόκληρες όπως η Βούλα, η Βουλιαγμένη, η Γλυφάδα και τα Άνω Λιώσια πλημμύρισαν από λάσπη και οι καταρακτώδεις βροχές που έπεσαν κατέστρεψαν περιουσίες και άφησαν αρκετούς ανθρώπους χωρίς σπίτια. Με αφορμή την προχθεσινή νεροποντή, αξίζει τον κόπο να θυμηθούμε ξανά τι έγινε πριν από μερικούς μήνες στη Βούλα. Τις εικόνες που θα ξαναδούμε δεν πρέπει να τις ξεχνάμε και έχουμε λόγο γι' αυτό. Έξι μήνες πριν, τον Νοέμβριο του 1993, τα νότια προάστια της Αθήνας, κυρίως η Βούλα και η Γλυφάδα, πνίγονται από μεγάλες νεροποντές. Αποδεικνύεται ότι κύρια αίτια των καταστροφών είναι τα μπαζωμένα ρέματα μέσα στα οποία άνθησε η αυθαίρετη δόμηση. Τεράστιες καταστροφές στα σπίτια αλλά και στις περιουσίες των κατοίκων της περιοχής. Η πολιτεία δείχνει αμέσως να ευαισθητοποιείται. Λίγες μέρες μετά τη θεομηνία ανακοινώνονται μέτρα για την αποκατάσταση των ζημιών του περιβάλλοντος. Ανακοινώνονται αντιπλημμυρικά έργα και όλοι δείχνουν ικανοποιημένοι και ελπίζουν σε κάτι καλύτερο. Μετά την καταστροφή στα νότια προάστια, όλοι οι αρμόδιοι έκαναν δηλώσεις. Υποσχέθηκαν ότι θα απελευθερωθούν τα μπαζωμένα ρέματα. Και ακόμη ότι θα αρχίσει η κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων. Όλοι συμφώνησαν σε ένα πράγμα. Ότι τον επόμενο χειμώνα η Αθήνα θα πρέπει να έχει θωρακιστεί για να μην μεταβληθεί ξανά σε Βενετία. Ο ρεπόρτερ του Sky, Γιώργος Ψάλτης, πήγε ξανά στη Βούλα χθες το πρωί με αφορμή τη δευτεριάτικη καταιγίδα που προκάλεσε νέα προβλήματα. Ζήτησε να πληροφορηθεί από τον πιο υπεύθυνο άνθρωπο αν οι υποσχέσεις υλοποιήθηκαν. Δείτε το ρεπορτάζ που ετοίμασε χωρίς δικά μας σχόλια. Έξι μήνες μετά τις πλημμύρες στην νοτιοανατολική Αττική και οι πληγές παραμένουν ανοιχτές. Το μοναδικό από τα ρέματα της περιοχής Βούλας που μπορεί να ανοιχθεί είναι αυτό του Λυκορέματος. Τα υπόλοιπα θα χρειαστούν οπωσδήποτε την βοήθεια της πολιτείας. Και αν αυτή άμεσα δεν προχωρήσει σε αντιπλημμυρικά έργα, η περιοχή της Βούλας, της Βουλιαγμένης, της Γλυφάδας θα αντιμετωπίσει και τον ερχόμενο χειμώνα όπως και το φετινό. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε και τίποτα, γιατί σύμφωνα με τις οδηγίες της Νομαρχίας αλλά και του Υπουργείου θα έπρεπε να καταγραφούν εκεί όπου ενεμφανίστησαν τα ρέματα από τις πλημμύρες και να δούμε με τι τρόπο θα τα αντιμετωπίσουμε. Στο συγκεκριμένο ρέμα λοιπόν μπορεί να διανυχθεί. Ήδη ο Δήμος έχει ολοκληρώσει τη μελέτη του, έχει ζητήσει χρηματοδότηση. Από ό,τι και σήμερα πληροφορήθηκα από τον Διευθυντή του Υπουργού Υπεχοδέ, ότι πρόκειται να χρηματοδοτηθεί αυτό το έργο και έτσι θα διανυγεί το ρέμα από το βουνό μέχρι τη λεωφόρο Βουλιαγμένης, θα γίνουν οι παράδρομοι και με τα σχετικά γεφύρια που θα συνδέουν τους καθέτους δρόμους της οδού Δερβενακίων.
Από εκεί και πέρα είναι θέμα να δω πόσο η γραφειοκρατία θα εμποδίσει και το Δήμο και την ΕΙΔΑΠ και τον Υπουργό και το ΕΙΠΕΧΟΔΕ προφανώς να δημοπρατηθούν αυτά τα έργα. Για μένα πρέπει να ξεκινήσουν με τις πιο ταχύτερες διαδικασίες να δημοπρατηθούν, ούτως ώστε να μην μας βρει ο Οκτώβριος, ο Νοέμβρης με νέες βροχές, πληγωμένη πόλη, θα έχουμε μεγαλύτερες καταστροφές.